Κύριε Γκλέζο, καλημέρα από την τηλεόραση Αυτεμπορική. Τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Δόκα. Εσείς τι κάνετε? Ωραία. Είχα μάθει ότι το Σάββατο, έχουμε καιρό να τα πούμε, το Σάββατο όμως είχατε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Πήραν οι κεραίες μου, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος. Τι είπατε στην εκδήλωση Σαββάτου, τι ενημερώσατε? Ήταν μια προσυνεδριακή ημερίδα. Κάναμε μια προσυνεδριακή ημερίδα εν όψη του συνεδρίου μας που θα γίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Πολύ ωραία. Ναι, και ήταν καθαρά χρηματιστηριακή εκδήλωση. Μιλήσαμε για την αγορά τη χρηματιστηριακή. Ωραία. Κάναμε μια συζήτηση για το πώς πάει η αγορά, τα προβλήματα που έχει, τις προοπτικές. Ωραία. Ξέρετε, ναι. Θα σας ρωτήσω πώς πάει η αγορά. Πρώτα όμως θέλω να ρωτήσω ποιο ήταν το μήνυμα που εισπράξετε εσείς από τη μεγάλη εμπειρία των φετινών ετήσιων γενικών συνελεύσεων Ιουνίου και Ιουλίου, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, οι εταιρείες πλέον που έχουν μείνει στο χρηματιστήριο, έχω να πω ότι είναι κατά μεγάλο ποσοστό αυτό που λέμε καλές εταιρείες. Ναι. Δηλαδή, σε σκαρτάρει δηλαδή το πράγμα. Η ΕΡΑΠ το Στάρι έχει καθαρίσει. Ναι, ναι. Σε ποσοστό 90%, ίσως και παραπάνω. Ναι. Έχουμε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης πλέον. Ναι. Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2020 και είχαμε και τη δική μας συμμετοχή και άρχισε να εφαρμόζεται το 2021, τον έχουν εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό οι εισηγμένες. Ναι. Όχι ότι είναι τέλεια όλα τα πράγματα, τέλειο δεν είναι. Καλά, αλλά βέβαια. Τέλος πάντων είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Είμαστε γενικά ικανοποιημένοι δηλαδή. Πολύ ωραία. Πώς πάτε με τους φοιτητές των πανεπιστημίων που έχετε κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να συμμετάσχουν οι φοιτητές στις συνελεύσεις? Τα παιδιά καταλαβαίνουν, ενδιαφέρονται, θα δούμε από εκεί να ξεπηδούν οι επόμενοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Εμείς και εδώ συνεργαζόμαστε με περισσότερα από 30 πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και παίρνουμε άλλα μηνύματα για τους φοιτητές. Δηλαδή, θα έλεγα από τα κανάλια δημοσιογραφικά, από αυτά που βγαίνουν δηλαδή από τα ρεπορτάζ, ότι γίνεται κάποιος χαμός στα πανεπιστήμια, ότι δεν έχουμε καλή παιδεία, ότι κάτι τέτοιο βγαίνει από τα κανάλια. Ναι. Όχι όλα, όχι όλα, τέλος πάντων. Εμείς παίρνουμε άλλο μήνυμα. Ναι, ναι. Βλέπουμε μια νεολαία φοιτητική, φοιτητιώσα νεολαία που λένε αρκετά υψηλού επίπεδου και τα πανεπιστήμια μας παρέχουν πολύ καλό. Πολύ καλή εκπαίδευση. Ναι. Και εμείς αυτό που τους προσφέρουμε είναι η επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας, με τις ίδιες εταιρείες και τα λοιπά, γιατί παρακολουθούν οι φοιτητές τις γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων εταιριών. Γενικά τα παιδιά έχουν επίπεδο. Έχουν επίπεδο, αυτό ξέρω να πω. Το βλέπουν το επάγγελμα στο μέλλον του χρηματιστή, του συμβούλου να μπουν στα χρηματοοικονομικά? Το θέλουν, ναι. Τους αρέσει? Τι λένε? Όχι μόνο το επάγγελμα αυτό, όλα τα επαγγέλματα που είναι στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαγοράς. Γιατί είναι ο χρηματιστής, είναι ο σύμβουλος επενδύσεων, είναι ο εσωτερικός ελεγκτής, είναι ο IR. Είναι ένα σωρό επαγγέλματα που υπάρχουν γύρω από το χρηματιστήριο και εμείς τα ενημερώνουμε, γιατί το πρόγραμμά μας έχει να κάνει και με αυτό το κομμάτι, που υπάρχουν επαγγέλματα που τα παιδιά δεν τα γνωρίζουν. Ναι. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα πανεπιστήμιο στο δεύτερο έτος, οικονομικό πανεπιστήμιο, δεύτερο, τρίτο έτος και τέταρτο καμιά φορά, και το ρωτήσετε, τι είναι εσωτερικός έλεγχος, ίσως να μην ξέρουν να σας απαντήσουν. Ναι, ναι, σωστά. Και όμως είναι ένα επάγγελμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν μηδενική ανεργία. Ναι. Αρκεί κάποιος να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες όμως, γιατί πρέπει. Σωστά. Και πιστοποίηση. Και να πάρεις και την πιστοποίηση, έτσι, γιατί είναι από τα επαγγέλματα που θες πιστοποίηση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ανεργία. Σωστά. Σε αυτά τα επαγγέλματα. Έχετε δίκιο. Ναι.